Σοφία, να ξεκινήσουμε από εσένα και να μα πει αυτό το μέτρο το οποίο ο Πρωθυπουργό το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο το χαρακτήρισε ιστορικό για την επιστολική ψήφο για τι ευρωεκλογέ. Τι θα ισχύσει και ποια θα είναι η διαδικασία. Λοιπόν, Εύα, να πούμε καταρχά ότι υπολογίζεται πω το εκλογικό σώμα είναι Χωρί την εκαθάριση, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει και η εκαθάριση πρώτα, γεγονό που προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου. Περί τι 800.000 τόσοι υπολογίζεται ότι είναι οι απόδημοι στο εξωτερικό. Είναι 40 φορέ μεγαλύτερο ο αριθμό από του 25.000, οι οποίοι ενεγράφησαν στην πλατφόρμα και ψήφισαν στι πρόσφατε εθνικέ εκλογέ. Γι' αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκε και αυτό το νομοσχέδιο ένα μεγάλο δημοκρατικό βήμα από την κυβέρνηση, με στόχο βέβαια να περιοριστεί, να αναχαιτιστεί η εποχή, η οποία στις τελευταίες ευρωεκλογέ, το 2019, είχε φτάσει στο 42%. Σου θυμίζω, στις εθνικές εκλογές το καλοκαίρι, ξεπέρασε το 50%. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο, εάν και εφόσον περάσει, θα ισχύει μόνο για τις ευρωεκλογέ. Το ακούσαμε και στο βίντεο. Αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι θα ψηφίζουν πλέον μόνο με την επιστολική ψήφο, αφορά όμως... Και τους Έλληνες εντός επικράτειας, οι οποίοι δεν μπορούν, δεν θα μπορούν να μεταβούν εκείνη την ημέρα στο εκλογικό τμήμα και θα μπορούν να ψηφίσουν με την επιστολική ψήφο. Θα μπορούν δηλαδή αφορά. από το σπίτι τους, από τον υπολογιστή τους, ίσως και από το έξυπνο τηλέφωνο τους, με να τα δούμε αυτά τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, να ψηφίζουν οι Έλληνες. Είναι το επόμενο βήμα η ηλεκτρονική ψήφος, Εύα μέχρι ώρα σε αυτό που θα επιχειρήσει να κάνει η χώρα είναι να ψηφίσει μέσω της επιστολικής ψήφου το χαρτί δηλαδή και ναι. να στείλει το φάκελο. Δεν αφορά τις εθνικές εκλογές και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Ωστόσο γιατί χειάζεται... ο Πρωθυπουργό σήμερα, καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις, είπε πως αυτή η ρύθμιση για τις ευρωεκλογέ αποτελεί συνιστά το πρώτο βήμα ε, για να προχωρήσει αυτό στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο και με αλλαγές νομοθετικές και για τις βουλευτικές εκλογές, σωστά. Ακριβώ Εύα. Είναι πρόκριμα όπως το λες, είναι πρόκριμα έτσι χαρακτηρίζεται και από την uh, κυβέρνηση. Ε, θέλει να δει, να μετρήσει το πώς θα πάει αυτή η προσπάθεια, αυτό το εγχείρημα και στη συνέχεια να φέρει και τον νόμο που όμως να πω ότι χρειάζεται 200 ψήφους για να περάσει και όχι την uh, απλή πλειοψηφία που χρειάζεται αυτός ο νόμος. Mm -hmm. ε, θα κατατεθεί λοιπόν το νομοσχέδιο στις αρχές του επόμενου έτους και χρειάζεται... 50 συν μία ψήφου επί λοιπόν. παρόντων, όχι λιγότερου από 120 βουλευτέ, για να γίνει νόμος του κράτου. ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.